και όχι μόνο και ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, Ισάκηθος εορτάζει έναν Άγιο που δέχτηκε να γίνει μάρτυρας για να μην γίνει άπιστος, που δέχτηκε τη φωτιά να τον καίει γιατί η καρδιά του ήταν ελληνική, ήταν χριστιανική και δεν ήθελε με τίποτα άλλο να αλλάξει. Ζούμε σε μια εποχή πραγματικά που η Ζάκηδος μπορεί να υπερηπανεύει. Γιατί ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης του Γένους, ο μάρτυρας της καπότητος και της ελεηνότητος και της θησαυριότητος των μεγάλων, ήταν δόκιμος μοναχός εις τη μονή και στον πράγμα. Η Ζάκηδος πανηγυρίζει τον Μοκολάο της σήμερα. Αυτό μας έκανε στο πρόσωπο που εμείς εδώ στα Τάνης δεν είχαμε γνωρίσει την τουρκοκρατία και την ρωμανική ιδεότητα. Όμως αγαπητοί μου, που είναι η ισχυρή της γης, που είναι η ΟΚ, που είναι το ΝΑΤΟ, που είναι η Αμερική, που είναι η Ρωσία. Πού είναι εμείς φτωχοί και αδύναμοι, αλλά υπερήφανοι. Θα πω ξανά το όχι. Άλλη μια φορά που θα είπαμε στα κανονικά βουνά. Θα πούμε πολλές φορές το όχι. Όταν οι κρύες κουταλοί είναι κλειστές δύο, αλλά θα ανοίξουμε με την ανδρεία μας, με την υπομονή μας, με την χριστιανική μας αγωγή. Ματαιοπονούν όσοι πιστεύουν ότι θα κουραστούμε ή ότι η ανάγκη θα μας κάνει να υποκύψουμε. Όχι, δεν θα υποκύψουμε όπως θα υποκύψαμε ποτέ. Ο Άγιος σηματοδοτεί το θάρρος. Σηματοδοτεί την ελληνικότητα και την θρησκεία μας. Μπορεί να έπεσε η πόλη. Μπορεί τα κάστρα να τα χάσαμε. Αλλά την ψυχή μας δεν τελειώσαμε ποτέ. Μένει κοντά στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πατριάρχη του Γένους. Είμαστε δίπλα του όλοι. Όλη η Ελλάδα σήμερα χτύπησε νεκρόσημα. Για ποιον, για αυτούς, τους ανθρώπους που ξεχάσανε τι σημαίνει πολιτισμός, τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει συνέπεια, τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Ο Άγιος να μας δίνει δύναμη και κουράγιο και θα μας το δίνει όταν τον επικαλούμεθα, όταν προστρέφουμε σε αυτόν. Όταν όχι μόνο τον έχουμε ανάγκη, αλλά πάντοτε νιώθω πράγματι την υπερηφάνεια ότι η ευθύνη σας την παραλύει αυτή για το Μοκολάο Άγιο. Εδώ δίπλα γεννήθηκε το φτωχό παιδί που όμως βλέπετε αιώνες τώρα πανηγυρίζεται, δοξολογείται γιατί έδωσε το αίμα του, την ψυχή του, τα πάντα για την αλήθεια, για το φως, για την αιωνιότητα, για την αλήθεια, την Ελλάδα μας. Ευχόμαστε στην καρδιά μας. Οι Έλληνες να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της υπερηφάνειας, όχι του εγωισμού, της υπερηφάνειας, της ελληνικής υπερηφάνειας. Είναι ανάγκη να είμαστε ενωμένοι, ανεξάρτητα από ποια πολιτική παράταξη ή από ποια οικογενειακή κατάσταση βρισκόμαστε.